Λέει, έχει πύχη, ο ΣΥΡΙΖΑ όρισε τον πύχη, ναι, το άθροισμα των δύο. Έτσι. Λοιπόν, εσείς έχετε κάποιο... Για μένα... Πότε θα τεθεί θέμα για εσάς, δηλαδή, αν τεθεί. Για μένα, το στοίχημα της πατρίδας και πρέπει να είναι στοίχημα ολωνών. Ναι. Είναι η πολιτική σταθερότητα. Γιατί? Όλα αυτά που είπα προηγουμένως... Δεν χρειάζεται αιτιολογία, το ξέρουμε όλοι ότι η σταθερότητα είναι. Όχι, διότι όλα αυτά τα οποία είπα και κάποια άλλα που θέλουν να κάνουν και τα άλλα κόμματα. Μιλάω και για τα άλλα κόμματα. Αν δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, ακόμα και αυτά που λέει το Πασόκ, που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει το ποτάμι, αν δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα. Άρα πρέπει να υπάρχει για μένα ω κόριο οφθαλμού να διαφυλαχθεί η πολιτική σταθερότητα. Πότε θα υπάρξει και πιστεύω, σταθερότητα. Και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών δεν θα απειλήσει την πολιτική αυτή σταθερότητα. Τώρα, αν εσείς ήσασταν στο κοντρόλ ως διευθυντής του Αντένα τόσα χρόνια και ακούγατε αυτή την απάντηση από έναν άλλο Μιχαλάκη, θα ήσασταν ικανοποιημένος? Το πολύ που ή θα αλλάζατε τα φώτα στον παρουσιαστή. Πες του να σου πει κάτι. Τώρα δεν θέλω να το πω πώς τα έκανα. Μπράβο, πώς. Αλλά όμως να σας πω κάτι. Έχετε κάτι, ένα μπήχη, ξέρω εγώ, τέλος πάντων κάτι που να λέτε. Όταν λέω παιδί μου, είμαστε καλά έτσι. Να περάσετε λίγο το ΣΥΡΙΖΑ, να μην τον περάσετε, αλλά να μην έχει μεγάλη διαφορά. Συγγνώμη, βάζετε ένα θέμα που εγώ καταρχήν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πίσω. Ναι, εάν δεν είναι πίσω, θα τεθεί θέμα, αυτό ρωτάω. Τι θέμα να τεθεί? Για εσάς. Αν δεν είναι πίσω, αν είσαστε εσείς πίσω. Και είναι και το Πασόκ πίσω σε σχέση με τα ποσοστά, βέβαια, που κοιτάξτε, μάλλον μας μπερδεύετε με άλλους χώρους. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία στον χώρο της εκκρεμότητας είναι ο βασικός πυλώνας γύρω από τον οποίο θα στηριχθεί αυτή η πολιτική σταθερότητα σε συνεργασία με κάποιους άλλους. Διότι δυστυχώς ο λαός. Ρε παιδί μου, το Πασόκ το δίλημα σου επηρεάζει, δεν σε επηρεάζει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει θέμα να χάσει η κυβέρνηση. Θεωρώ ότι η πολιτική σταθερότητα δεν θα χαθεί. Ελπίζετε. Εγώ το πιστεύω. Όχι, ελπίζω. Εάν γίνει όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το άθροισμα των δυο σας, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, είναι μικρότερο από του ΣΥΡΙΖΑ, θα τεθεί θέμα, δεν τεθεί. Αφήστε να μιλήσουμε για τα προβλήματα που θα έχει την επομένη των εκλογών από τη Δευτέρα, καταρχήν, που μας έρχεται. Δεν θέλω να απαντήσω, αντί να λέτε. Όχι, τη Δευτέρα να δω τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ όταν τα αποτελέσματα καταρχήν των αυτοδιοικητικών εκλογών. Γιατί ταλαιπωρείτε τώρα τον Υπουργό? Το είπε ο κ. Σαμαρά στο Bloomberg. Στα αγγλικά το είπε. If we lose big, we go. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους. Καλή επιτυχία, κυρία Τατιάου. Το στοίχημα της πατρίδας πάντως είναι η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Και η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους εξασφαλίζεται μόνο με γενναίο κούρεμα, για το οποίο εσείς δεν μιλάτε. Είστε άφωνοι. Αστείευεστε. Καλημέρα. Έχει γίνει ήδη το μεγαλύτερο κούρεμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή επιτυχία, κύριε Πιερακάκη, με την Ελληνική.